Καλησπέρα, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Καραντινοκάστ, στο τέταρτο άμα θέλουμε να τα μετράμε. Στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο έχουμε να κάνουμε πολλά και διάφορα, αλλά πρωτού ξεκινήσουμε θέλω να σας επισημάνω πως ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι σχόλιο μου κάνετε. Πραγματικά δεν πίστευα πως θα έχω σχόλια. Είχαμε άλλα δύο εχθές, τα βάζω να φαίνονται. Ευχαριστώ τους πάντες, κυριολεκτικά. Είστε ό,τι καλύτερο. Απλά από εδώ και πέρα τα γράφετε σχόλια. Εάν έχετε κάποια ιδέα, θα ήταν τρελό να μου τη γράφατε και να με βοηθάγατε και έτσι. Γιατί όχι ότι ξεμένω από ιδέες, έχω άπειρα πράγματα, αλλά προτιμώ να κάνω κάτι το οποίο μπορεί εσάς να σας ενδιαφέρει να δείτε, παρά πράγματα που μπορεί να ενδιαφέρουν μόνο εμένα. Αλλά αν υπάρχει κάτι που ενδιαφέρει και εσάς και εμένα, μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό γράψτε μου ιδέες από κάτω. Τέλος πάντων, αποφάσισα από εδώ και πέρα η εκπομπή μας να χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα θα είναι προφανώς μεγαλύτερο, το κλασικό που κάνουμε, που βλέπουμε άρθρα και λέω γνώμες. Ποιο θα είναι το καινούριο μας κομμάτι, θα με ρωτήσετε. Το καινούριο μας κομμάτι θα είναι αστεία, ενδιαφέροντα και παράξενα facts, αστεία και πράγματα που συνέβησαν. Οπότε πάμε να τα δούμε σιγά σιγά αυτά, γιατί είμαστε στην πρώτη ενότητα ακόμη. Ας ξεκινήσουμε με κάτι παράξενο. Γνωρίζατε, άκου τώρα, στο Ισραήλ μετά το εμβόλιο του κορονοϊού δίνουν δώρο πίτσα, γλυκό και καφέ. Ναι, δεν ξέρω, ούτε εγώ μπορώ να βρω μια λογική πίσω από αυτό. Ίσως είναι σε φάση έχουμε αρνητές του κορονοϊού, εντάξει, κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό. Και άρχισαν εκεί στην κυβέρνηση να σκέφτονται ιδέες και σκέφτηκαν τι είναι πιο δημοφιλές. Πίτσα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στον κορονοϊό? Οι νέοι. Τι αρέσει στους νέους? Η πίτσα. Άρα δίνουμε δώρο πίτσα και έτσι τους κάνουμε να κάνουν το εμβόλιο. Αν ήταν αυτή η λογική, πραγματικά παιδιά είστε big brain, τι να πω. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε σε κάτι άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον, το οποίο έγινε εδώ στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον Ελλάδα έγινε, γιατί είναι πιτόγυρο. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δηλαδή όχι και τόσο παλιά, κάποιες μέρες έχουν περάσει, σε ένα ψητοπολείο στην... όχι, Αθήνα, κάπου στην Ελλάδα, άνθρωποι φτιάξανε στην ουσία μία ανθοδέσμη πιτόγυρο. Είναι ένα τεράστιο πιτόγυρο, το ζηλεύω αυτή τη στιγμή. Τώρα θα μου πείτε πώς θα το έτρωγε. Εμένα αν μου το φέρνατε τώρα εδώ, πάντως δεν θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα μου το φέρνατε και θα έλεγα πώς θα το φάω όλο αυτό. Όχι, θα έλεγα καλοδεχούμενο, φέρτε το, θα το φάω σε μια μέρα. Ναι, προφανώς. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πώς τους ήρθε αυτή η ιδέα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν πούλησαν κάτι τέτοιο. Που αν πούλησαν κάτι τέτοιο, πόσο το πούλησαν. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει γιατί τώρα έχει περάσει. Αλλά αν το είχα μάθει εκείνη τη μέρα, πιστέψτε με, θα είχαμε vlog. Πάω να φάω το μεγαλύτερο πιτόγυρο του κόσμου ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε. Ας μιλήσουμε για κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον, έτσι. Ας μιλήσουμε για δημοσιογραφία τώρα. Δημοσιογραφία, παιδιά. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά η τηλεοπτική δημοσιογραφία στην τηλεόραση, εκεί να δείτε. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που θα λέγαμε λίγο fake news, έτσι. Που λέτε σε ένα κανάλι, βλέπουμε πως ένας ρεπόρτερ θέλει να δείξει πόσο είναι το ύψος του χιονιού. Και λέει, το χιόνι, πώς θα δείξω εγώ πως είναι μέχρι τη μέση μου, αφού δεν είναι μέχρι τη μέση μου, αλλά εγώ θέλω να το δείξω γιατί πρέπει να βγάλουμε fake news εδώ πέρα. Οπότε ο άνθρωπος πήγε και κάθισε γονατιστό στο χιόνι, το έκρυβε τα πόδια το χιόνι για να μην το βλέπουνε και έκανε ρεπορτάζ, δείτε πώς είναι το χιόνι μέχρι τη μέση μου. Big brain ο άνθρωπος. Και ας πάμε στο τελευταίο μας ενδιαφέρον μικρό θεματάκι για σήμερα, πρωτού περάσουμε στα κεντρικά θέματα. Το μικρό μας λοιπόν θεματάκι και το τελευταίο έχει να κάνει με κάποιους νέους οι οποίοι ενώ κάνανε ένα ρεπορτάζ σε ένα κανάλι στην Αγία Παρασκευή απλά πέρασαν και έριξαν, δεν μπορώ, έριξαν μια χιονόπαλα στη δημοσιογράφο. Το ξέρω και αυτό πολύ τρελό. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα σημερινά μας μικρά θέματα. Σας είπα, σε αυτά τα θέματα δεν θα αναπτύσσω γνώμες, θα προσπαθώ να κάνω αυθαίρετα αστεία, έτσι, χωρίς λόγο. Αλλά τώρα πάμε στα θέματα που θα αναπτύσσω γνώμες, γιατί αυτό δεν μου αρέσει να κάνω εδώ πέρα, να αναπτύσσω γνώμες. Βεβαίως, γιατί αν δεν αναπτύσσουμε γνώμες, πού πάμε?
πού πάει ο κόσμος. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με ένα λάπτοπ με 7 οθόνες. Κάτι χαλαρό για αρχή. Λάπτοπ με 7 οθόνες. Πολλοί ρωτάτε τι και μετά ίσως έρχεται και το γιατί. Ωραία. Το τι, το είπαμε. Λάπτοπ με 7 οθόνες το έφτιαξε μία εταιρεία γιατί έτσι. Γιατί. Εδώ έχω πολλές εκδοχές, μπορώ να καθίσω να μιλήσω. Σύμφωνα με άρθρα και πηγές, το έκανε λέει για τους προγραμματιστές. Με την πρώτη ματιά φαίνεται ok. Να κάνω εγώ τώρα κάποιες βασικές απορίες. Οι προγραμματιστές χρειάζονται λάπτοπ. Δηλαδή, γιατί λάπτοπ? Για να το παίρνεις στην καφετέρια να έχεις ίντερνετ. Είσαι προγραμματιστής, οπότε θεωρητικά ένας προγραμματιστής θα έχει το PC του, το ίντερνετ του και τις οθονούλες του όσες χρειάζεται ωραία και καλά. Τώρα, ένα τέτοιο λάπτοπ να το πάρει ένας προγραμματιστής, για αυτό το σκοπό τουλάχιστον, είναι λίγο έως και καθόλου εύκολο. Δεν πιστεύω πως κάποιος προγραμματιστής θα το πάρει αυτό για κανένα λόγο, δηλαδή είπαμε για τη φορητότητα δεν παίζει. Τώρα, αν να το πάρει ρε παιδί μου για το θέμα ότι κλείνει, είναι μικρό και μπορεί να μένει σε ένα μικρό σπίτι, έστω. Εντάξει, ο πραγματικός λόγος που φτιάχτηκε όμως, για να μην σας το κρύβω άλλο και να μην πολυλογώ, εγώ πιστεύω πως είναι ρε παιδί μου το flexing. Εντάξει, δηλαδή, όπως πάμε και χθες για το ρομπότ της Microsoft, ότι ένας λόγος ήταν το flexing. Και εδώ το flexing είναι ένας λόγος, δηλαδή να γίνει η εταιρεία που το έφτιαξε, γιατί δεν το έχει φτιάξει και καμιά γνωστή εταιρεία. Λίγο το όνομά της να μεγαλώσει, διότι θα έρθουν 2-3 reviews από τα πρώτα reviews που θα είναι και χορηγούμενα και θα πούνε δείτε τι επικό έφτιαξε αυτή η εταιρεία σε μεγάλους YouTubers προφανώς του εξωτερικού και κάπως έτσι θα γίνεται όλη η υπέροχη δουλίτσα. Οπότε καταλαβαίνετε πως θα λειτουργήσει αυτό. Πρέπει με αυτό το προϊόν η εταιρεία που το έφτιαξε να πάρει κόσμο. Αλλιώς τζάμπα φτιάχτηκε, διότι ξέρετε τι, παίζει να με βγει και στο εμπόριο, δηλαδή παίζει να με βγει και στο εμπόριο, διότι γιατί να το βγάλεις στο εμπόριο, μήπως είναι και λίγο τζάμπα υλικά. Παρ' όλα αυτά θα δούμε πως θα πάει. Το μόνο που ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή είναι πως είναι ένα λάπτοπ με 7 οθόνες, το έχει βγάλει μια εταιρεία και το έχει δείξει προς το παρόν σε... όχι σαν τρόπος, το έχει δείξει έξω στον κόσμο και ίσως απλά το δείχνει, να πει έφτιαξα αυτό, δεν θα το κυκλοφορήσω αλλά το έφτιαξα, είμαι αυτή η εταιρεία, δείτε με και πάρτε τα άλλα μου προϊόντα. Μπορεί. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναπτυχθώ σε αυτό το θέμα. Ωραίο θα ήταν να υπάρχει ένα τέτοιο λάπτοπ βέβαια. Άμα στο μέλλον υπάρχει και κάποια χρησιμότητα, θα έλεγα πως ναι, ok, very very good. Το βλέπω και κλειστό παιδιά αυτή τη στιγμή σε μία μικρή εικόνα. Είναι, δεν φαίνεται όταν είναι κλειστό το πως είναι με τις οθόνες και όλα αυτά και είναι τρελό αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν βρίσκω κάποια χρησιμότητα όπως είπα. Παρ' όλα αυτά πάμε στο επόμενο άρθρο, το οποίο έχει να κάνει με 3D printing. Δεν θα σας πω ακόμα τι, πάμε. Για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε συνέχεια? Για την πρώτη 3D printed εκτυπωμένη μπριζόλα. Λοιπόν, ναι, μία εταιρεία, μία τέλος πάντων επιχείρηση κατασκεύασε την πρώτη 3D printed μπριζόλα. Είναι επικό που μπορούμε πια να εκτυπώνουμε 3D printed φαγητό. Δηλαδή, έχετε δει ταινίες, φαντάζομαι, που είναι σε εστιατόρια, σε κάποια εισαγωγικά και ό,τι θέλουν να πάρουν απλά πατάνε κουμπί και εμφανίζεται στο πιάτο κάτω από κάτι μηχανές με λέιζερ. Φτάνουμε εκεί, μαντέψτε, όντως. Προς το παρόν όμως τι είναι μακριά από αυτό, είναι πρώτον ο χρόνος, δεν θα γίνεται με ένα λέιζερ και βίζει στο λέιζερ, δεν είναι με λέιζερ. Αλλά κατά τα άλλα μπορούμε να εκτυπώσουμε φαγητό, δεν είναι μια αρχή αυτό, θα μου πείτε, θα σας πω βασικά, εσείς δεν θα μου πείτε κάτι. Πιστεύω πως έχει προοπτικές, αυτό και αν έχει προοπτικές, 3D printed φαγητό. Wow! Και ξέρετε σε τι θα δώσει λύση αυτό? Στους vegan. Γιατί οι vegan δεν τρώνε κρέας για τον ένα και μοναδικό λόγο ότι δεν θέλουν να σκοτώνουν τα ζώα.
ρίτε πριν την πυριζόλα και δεν σκοτώνει τα ζώα. Οπότε αυτό σημαίνει πως διάφοροι vegan μπορεί στο μέλλον να μην είναι τελείως vegan, να τρώνε αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν είναι από αληθινό κρέα και έτσι μπορούν να απολαύσουν και αυτοί το κρέας. Συνεχίζουμε λοιπόν στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα, που έχει να κάνει, παιδιά, με έναν hacker που προσπάθησε να δηλητηριάσει νερό. Θα μου πείτε τώρα, hacker ήτανε ή ήταν ας πούμε κάποιος υδραυλικός? Όχι, ήτανε hacker, παιδιά. Επειδή για όσους δεν το γνωρίζετε, τα συστήματα ίδρυψης προφανώς μιας πόλης στην ΗΠΑ λειτουργούν με υπολογιστές. Δηλαδή εκεί ρυθμίζεις το πόσο από την κάθε ουσία, ας πούμε, υδροξίδιο του νατρίου και όλα αυτά θα είναι μέσα στο νερό της πόλης. Οκ. Okay. Για να το κάνεις εμφιαλωμένο προφανώς. Και που λέτε εκεί πέρα ένας hacker προσπάθησε μέσω από τον υπολογιστή του να μπει μέσα στο σύστημα και μπήκε και να αλλάξει την ποσότητα του υδροξιδίου του νατρίου έτσι ώστε να δηλητηριάσει το νερό. Ευτυχώς τον πρόλαβαν, κάτι που είναι πολύ καλό, τον πρόλαβαν ένας υπάλληλος που δούλευε εκεί, τον είδε, το σταμάτησε, ευτυχώς τελευταία στιγμή, παιδιά, αλλιώς θα είχε πεθάνει κυριολικά μια πόλη, το οποίο δεν είναι και τόσο καλό. Το θέμα ποιο είναι, ότι μπορούμε πια να χακάρουμε νερό, δηλαδή πού θα πάει αυτό, στο μέλλον θα μπορούμε να χακάρουμε το οτιδήποτε? Μπορεί, θα πω εγώ, είναι ένας από τους φόβους του μέλλοντος, τους οποίους πιστεύω πως είναι λίγο worth it βέβαια, γιατί μέλλον, καμάν τώρα, οι φόβοι είναι. Αλλά αν δεν βρούμε λύσεις δεν είναι και τόσο worth it, δυστυχώς. Προς το παρόν δεν χρειάζονται κάποιες λύσεις, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί προς το παρόν θα είναι μία-δύο οι καταστάσεις που θα γίνονται, αλλά στο μέλλον, που όλο και περισσότερα πράγματα θα ελέγχονται με υπολογιστές, πάει να πει πως όλο και περισσότερα πράγματα μπορούν να χακαριστούν. Το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο, οπότε πρέπει στο μέλλον να βρούμε λύσεις. Σημειώστε το σε ένα χαρτάκι, κολλήστε το στον τοίχο, σε 30 χρόνια να θυμηθείτε να βρείτε λύσεις. Το ξέρω, αυτό ήταν ένα αποτυχημένο αστείο, αλλά όντως χρειάζεται, πρέπει να το θυμόμαστε σε μερικά χρόνια ότι πρέπει να συμβούν πράγματα γι' αυτό, γιατί αλλιώς την πατήσαμε, εντάξει, οκ. Εντάξει λοιπόν, δεν θέλω να αναλύσω κι άλλο αυτό το θέμα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, ξέρετε, κάντε ένα like, μια εγγραφή και ένα comment με ιδέες και άμα θέλετε να μου πείτε σχόλια για αυτό το βίντεο και αν είπα κάτι λάθος κατά τη γνώμη σας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!